Δεν ακούσαμε κουβέντα για τις πραγματικές μας ανάγκες και τι σημαίνει γενική επιφυλακή. Αυτό είχε πει μεταξύ άλλων στο Ράδιο 984 ο κύριος Φραγκεδάκης. Δεν ακούσαμε για το πότε και αν καλυφθούν τα οργανικά κενά που μαζί με τις αποχωρήσεις έχουν φτάσει περίπου στις 4.000. Δεν ακούσαμε ούτε κουβέντα για την ατελείωτη και απλήρωτη υπερεργασία μας. Δεν ακούσαμε ούτε κουβέντα για τις οικονομικές μας διεκδικήσεις. Σας υπενθυμίζω ότι στις αναφορές του ο Πρωθυπουργός έκανε τότε μία αναφορά περί σύστασης νέων υπηρεσιών, μίλησε για την ενίσχυση του στόλου της πυροσβεστικής. Βέβαια το μεγάλο ζητούμενο είναι από ποιους θα στελεχωθούν και από ποιους θα χειρίζονται όλα αυτά τα νέα μέσα και οι υπηρεσίες. Σας υπενθυμίζω ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε μιλήσει για την πιο δύσκολη περίοδο των τελευταίων 40 ετών και ότι ήδη προετοιμάζονται για τη νέα περίοδο. Χάθηκαν ζωές, εξοπλισμοί, ο κόσμος έχασε το βιός του και κάθεται να κοιτάει μια κυβέρνηση να λέει ότι τα έκανε όλα σωστά. Είχε αναφέρει μεταξύ άλλων από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ ο Νίκος Παπάς. Το ερώτημα είναι αν υπάρχει εθνική στρατηγική επεξεργασμένη και αποτελεσματική ήταν η θέση του Νίκου Ανδρουλάκη. Στα 5,5 χρόνια που κυβερνάτε έχουμε ακούσει τα πάντα από εσάς, διαψεύθηκαν τα πάντα το ένα μετά το άλλο. Ήταν οι κουβέντες από το Δημήτρη Κουτσούμπα μεταξύ άλλων έτσι στο συμπέρασμά τους. Και σας τα είπα όλα αυτά διότι είχαμε πει ότι θα κάναμε μία συζήτηση που να έχουμε το χρόνο μπροστά μας για όλα αυτά τα οποία δεν έγιναν και δεν ακούστηκαν, καλώντας εδώ στο στούντιο που και βρίσκεται τον κύριο Απόλλωνα Φραγκεδάκη. Καλώς μας ήρθατε, καλή σας ημέρα. Καλή σας ημέρα, σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Καλημέρα στους ακροατές σας. Πάμε λοιπόν σε όλα αυτά μετά την αναφορά που έκανα ως περίληψη για να βάλω τον κόσμο έτσι μέσα στο πλαίσιο αυτής της συζήτησης και γιατί γίνεται αυτή η συζήτηση σήμερα λίγο πιο αναλυτικά για το ποιες ήταν οι πραγματικές σας ανάγκες, κύριε Φραγκεδάκη, που θα έπρεπε να έχει εστιαστεί όλη αυτή η κουβέντα περί αντιπυρικής περίοδου, αλλά δυστυχώς και βέβαια μιας περίοδου αντιπυρικής που σε πολλές περιοχές επιμηκύνεται μέχρι τις 15 του Νοέμβρη της χώρας. Σε άλλες περιοχές ξεκίνησε και από τις 15 Απριλίου, 15 ημέρες δηλαδή πριν, εξαιτίας των αναγκών που υπάρχουν, γιατί βλέπετε πώς κινείται και ο καιρός. Τι είναι αυτό λοιπόν που εσείς δεν ακούσατε, τι είναι αυτό που θα θέλετε να ακούσετε, ποιες είναι οι πραγματικές οι ανάγκες? Δυστυχώς αυτό που είπατε, κυρία Δουλειρά, έχει μια πραγματικότητα και η Κρήτη σε σχέση με την υπόλοιπη Ελλάδα διαχρονικά όλα τα προηγούμενα χρόνια αλλά και την τελευταία αντιπυρική περίοδο που ακόμα διανύουμε είναι η πρώτη που ανοίγει την αντιπυρική περίοδο και η τελευταία που την κλείνει. Αν μπορούμε να πούμε ότι θα κλείσει βλέποντας την κατάσταση που επικρατεί αυτή τη στιγμή από τις καιρικές συνθήκες. Και γι' αυτό ζητάμε και μάλιστα είμαστε οι πρώτοι σε ζητήματα που θέτουμε κατ' επανάληψη τόσο στην πολιτική όσο και στη φυσική μας ηγεσία από την περιφέρεια Κρήτης, διότι οι ανάγκες του νησιού και της περιφέρειας λόγω, ακριβώς του λόγου προανέφερα, είναι μεγάλες. Δυστυχώς και φέτο περάσαμε μια αντιπυρική περίοδο η οποία ήταν όντως πάρα πολύ δύσκολη, όντως η χειρότερη των τελευταίων ετών, ασχέτως ότι ο κόσμος δεν το αντιλήφθηκε με την έννοια ότι δεν αντιλήφθηκε τις φωτιές και το πλήθος των πυρκαγιών που είχαμε σε καθημερινή βάση, εξαιτίας ότι δίναμε όλο μας τον εαυτό με υπερεργασία, με φιλότιμο και οι πυρκαγιές περιορίζονταν στο πρώτο διάστημα, δεν παίρνανε έκταση. Με αποτέλεσμα, ο κόσμος λέει είναι μια καλή αντιπυρική περίοδο, διότι έχει υπόψη του μόνο τις μεγάλες πυρκαγιές και μια σαν αυτή του Αμαρίου. Αυτό όμως θα πρέπει όμως να προσπαθήσουμε να βρούμε τους τρόπους να αλλάξουμε το σχεδιασμό μας για την επόμενη αντιπυρική περίοδο, διότι αυτό που ζητάμε πρώτα απ' όλα στην Κρήτη είναι η άμεση ενίσχυση με προσωπικό. Δεν είναι δυνατόν να βγάλουμε άλλη μια αντιπυρική περίοδο με το υπάρχον προσωπικό που υπάρχει, πυροσβεστικό προσωπικό. Πόσοι είστε δηλαδή και πόσοι θα έπρεπε να είστε? Κυρία Δουλειράκη, αυτή την ώρα είμαστε
περίπου 1000 πυροσβέστες επάνω στην Κρήτη. Το νούμερο αυτό. Όταν μόνιμη ακούει, και εποχική. Όλοι μαζί, όλοι μαζί. Όλοι μαζί. Το νούμερο αυτό, όταν το ακούει κάποιος πολίτης, σου πει: μα είναι αρκετή. Δυστυχώς δεν είναι αρκετή. Αρκεί να αναλύσω σε πραγματικά νούμερα και αρκετό απλό παράδειγμα για να καταλάβει ένας ο πολίτης το τι ακριβώς γίνεται. Θα πρέπει την αντιπυρική περίοδο. Τι θέλουμε? Θέλουμε την άμεση παρέμβαση της υπηρεσίας στα πρώτα λεπτά εκδήλωσης του περιστατικού. Αυτό τι σημαίνει? Θα πρέπει να κερδίσουμε χρόνο από τη στιγμή την οποία μας δίνουν ένα περιστατικό σε ένα σημείο, έτσι, επέμβασης. Να μην χρειάζεται δηλαδή να έχω μια φωτιά, να το πω απλά, στο Αρκαλοχώρι και να πρέπει να φύγει το όχημα από το Ηράκλειο. Αυτό ακριβώς γίνεται τα τελευταία χρόνια. Υπάρχει ο σχεδιασμός. Εδρεύει αυτοκίνητο στο Αρκαλοχώρι, στη Βιάνο, στις Μοίρες, στη Μάρθα. Μπορώ να αναλύσω αναλυτικά πού είναι η πυροσβεστική σταθμή, τα τέσσερα κλιμάκια του Ηρακλείου, και επίσης πού βγαίνουν καθημερινά περιπολικά. Αυτό λοιπόν όμως για να γίνει και να στηριχθεί και να είναι σε 24ωρη βάση που απαιτείται και είναι σε 24ωρη βάση και ήταν και φέτος σε 24ωρη βάση τα περιπολικά αυτά και νυχθημερών εκεί επαγρυπνούσαν, θα πρέπει το προσωπικό να είναι επαρκές. Δεν μπορεί ο συνάδελφος να δουλεύει 24 ώρες συν 24, 48, και αυτό είναι το καλύτερο σενάριο που μπορεί να γίνει. Σε μια περίπτωση πυρκαγιάς, ο συνάδελφος δεν αλλάζει στο άμεσο διάστημα, δηλαδή να σας δώσω καταλάβετε. 7.30 ώρα το πρωί πιάνει η δουλειά ένας πυροσβεστικός υπάλληλος. Και επειδή θα το πω και πιο απλά ακόμα, ότι πολλά λέγονται για το ωράριο λειτουργίας του πυροσβεστικού σώματος. Δεν υπάρχει θέμα χάρης ότι κάνουν 24ωρο, μας κάνουν χάρη. Γίνεται το 24ωρο εξ ανάγκης προκειμένου να καλύψουμε τις αυξημένες ανάγκες που υπάρχουν γενικότερα ανά την Ελλάδα στο πυροσβεστικό σώμα. Διότι πολύ απλά βάλτε τα κάτω να δείτε ότι αλλιώς θα μοιράσετε 30 ανθρώπους αν έχετε σε μια υπηρεσία σε 24ωρη βάση, δηλαδή 3 βάρδιες, και αλλιώς θα τις μοιράσετε σε 4 βάρδιες εναλλασσόμενου 8ωρου. Οπότε για να ενισχύσουμε τις βάρδιες αυτές γίνεται και αυτό. Οπότε αντιλαμβάνεστε, όταν ένας συνάδελφος είναι σε 24ωρο και δουλεύει, το πρωί που είναι να σχολάσει στις 7.30 ώρα, στις 6 έχουμε ένα περιστατικό και επέμβει, δεν αλλάζεται πριν από τις επόμενες 16 ώρες. Και πολλές φορές λέω λοιπόν ότι με αυτά τα παραδείγματα είμαστε οι συνάδελφοι, οι δημόσιοι υπάλληλοι, αν το βλέπουν έτσι κάποιοι, που δουλεύουν τις περισσότερες ώρες από οποιοδήποτε άλλο δημόσιο υπάλληλο. Δεν μου απαντήσατε. Είπατε ότι, σε ολόκληρη την ερώτηση, είπατε ότι φέτος σε αυτή την αντιπυρική περίοδο ήσασταν 1000 άτομα. Πόσοι έπρεπε να είσαστε? Αυτό, κύριε Λουγεράκη, σε επίπεδο Κρήτης πάντα μιλάμε. Σε επίπεδο Κρήτης θα πρέπει τουλάχιστον ακόμα 100 ανθρώποι για να μπορεί να δουλέψει το σύστημα, να δουλέψει ο σχεδιασμός, ο προγραμματισμός, όπως ακριβώς είχε εκπονηθεί αυτή την χρονική περίοδο που διανύσαμε. Για να σας δώσω ένα απλό παράδειγμα. Γιατί αυτή η δυσκολία του να έχεις ακόμα αυτούς τους 100? Θα μπορούσε κάποιος άλλος επίσης να πει ότι, ξέρετε, με ένα έκτακτο περιστατικό είμαι παραπάνω ανθρώπους, οι οποίοι μπορεί να είναι θελοντές κλπ. Ότι μπορεί να το καλύψει. Μήπως το είδαν έτσι το ζητούμενο αυτό? Δεν μπορώ να γνωρίζω το πώς ακριβώς υπήρχε το σκεπτικό στο αρχηγείο και στο Υπουργείο για την αντιπυρική περίοδο που διανύσαμε, και αν αυτό είχαν στο μυαλό τους. Μας βοηθάνε πάρα πολύ και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ οι εθελοντές και εθελοντικές οργανώσεις κατά την αντιπυρική περίοδο. Αντιλαμβάνεστε όμως, ένα περιστατικό, όπως σας είπα, το σημαντικό και το μυστικό. Θέλει τη γνώση, θέλει την οδηγία. Είναι να είναι στην πρώτη κρούση. Ο εθελοντής και η εθελοντική οργάνωση θα έρθει σε δεύτερο, σε τρίτο χρόνο, προκειμένου να επέμβει. Θα έχει πάρει έκταση το περιστατικό. Φαντάζομαι ότι δεν ρίχνεις και τον εθελοντή πρώτο στη μάχη, διότι πρέπει να έχεις την εμπειρία, πρέπει να έχεις το σχεδιασμό, ώστε έτσι εσύ να είσαι η ομάδα κρούσης, να μπεις μπροστά για να σβήσεις τη φωτιά. Ο εθελοντής όμως, με βάση το υφιστάμενο πλαίσιο, για να είναι σε πρώτη κρούση μπροστά, είναι τρεις φορές το μήνα που πρέπει να κάνει υπηρεσία. Το υπόλοιπο χρονικό διάστημα που έρχονται οι συνάδελφοι αυτοί, να τους λέω συναδέλφους, και βοηθάνε, έρχονται μετά την ειδοποίηση που θα έχουμε εμείς προς αυτούς.
Αυτό είναι η πραγματικότητα που υπάρχει. Οπότε αυτό που θέλουμε εμείς και ζητάμε άμεσα και δεν μπορεί να βγει άλλη αντιπυρική περίοδο είναι η άμεση πρόσληψη μονίμου προσωπικού στην περιφέρεια Κρήτης και όχι μόνο, έχοντας εικόνα από όλη την Ελλάδα. Υπάρχει αυτό το πρόβλημα τεράστιο σε όλη την Ελλάδα. Ανέφερα και προχθές, θα ξαναναφέρω και πάλι, πριν από 3 χρόνια σε μια πρόχειρη μελέτη εντός εισαγωγικών την οποία έκανε το Αρχηγείο του Πυροσβεστικού Σώματος με τον υφιστάμενο σχεδιασμό και τον υφιστάμενο διασπορά, την υφιστάμενη διασπορά που είχε τότε ανά την Ελλάδα, είχε βγάλει 3.650 οργανικά κενά τα οποία κατανέμονται ανά την Ελλάδα. Αυτά τα 3.650 οργανικά κενά, κυρία Λουγεράκη, σήμερα σας λέω με τα λόγω γνώσεως, δεν έχει καλυφθεί κανένα εξ αυτών, διότι δεν έχει προσληφθεί μόνιμο προσωπικό το οποίο θα στελεχώσει τις πυροσβεστικές υπηρεσίες και τα πυροσβεστικά κλιμάκια ανά την επικράτεια. Και μαζί με τις συνταξιοδοτήσεις πάει κοντά στις 4.000, όπως αναφέρατε. Ακριβώς, γιατί αυτό το οργανόγραμμα και αυτά τα κενά ήταν πριν από 3 χρόνια. Ναι, αλλά σήμερα είναι πολύ περισσότερα. Κάπου διάβαζα τις τελευταίες ημέρες ότι μάλλον έχει αποκλειστεί το ενδεχόμενο για να πάνε σε νέες προσλήψεις, μόνιμες προσλήψεις στο πυροσβεστικό σώμα. Δεν ξέρω αν αληθεύει αυτό. Όχι, δεν αληθεύει αυτό. Για να ξεκαθαρίσουμε, προσλήψεις στο πυροσβεστικό σώμα ήταν ένας αγώνας δρόμου χρόνια να υπάρξει μια καθαρή πρόσληψη με αξιοκρατία μέσω πανελλήνιων εξετάσεων. Αυτό ήταν πάγιο αίτημα των συνδικαλιστών. Πέτυχε, έχει λειτουργήσει τα τελευταία χρόνια. Δυστυχώς όμως με τον τρόπο τον οποίο γίνεται αυτό δεν μπορούν να καλυφθούν τα οργανικά κενά, διότι όταν κάθε χρόνο υπάρχει ένας αριθμός 100-120 ατόμων μέσω πανελληνίων αξιωματικών και πυροσβεστών. Αυτοί οι συνάδελφοι θα πάνε στη σχολή για 4 χρόνια. Μετά θα πρέπει να παραμείνουν άλλα 3 χρόνια στην Αττική για να αποκτήσουν εμπειρία με βάση τον νόμο των ισχύοντα το 46-62 του 20. Και στη συνέχεια να πάνε 1 χρόνο σε νησί, που υπάρχουν μεγάλες ανάγκες στο βόρειο και νότιο Αιγαίο, και εν συνεχεία να πάνε σε οργανική θέση την οποία έχουν δηλώσει. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν, για να έρθει ένας με τέτοιου είδους πρόσληψη, σε παρένθεση πάλι, πυροσβέστης του Ηράκλειου, απαιτείται τουλάχιστον 4 χρόνια. Τώρα, προσλήψεις τα τελευταία χρόνια, και αυτό που είπατε δεν είναι ακριβές, θα γίνουν προσλήψεις. Και φέτο ανακοίνωσε προσλήψεις ο κύριος Υπουργός. Έγιναν προσλήψεις τα προηγούμενα χρόνια. Υπάρχει όμως μία διαφοροποίηση, διότι κάπου το έχουμε περάσει και στον κόσμο, στο επικοινωνιακό κομμάτι. Μα αφού κάνετε προσλήψεις, πώς λέτε εσείς ότι δεν έχετε κόσμο? Τα πράγματα είναι πάρα πολύ απλά. Οι προσλήψεις οι οποίες κάναμε τα τελευταία χρόνια στους 1.100-1.200, οι οποίοι είναι ειδικοί στις ειδικές μονάδες δασοπυρόσβεση στα ΕΜΟΔΕ, η δασοκομάντωση λεγόμενη που έχει γίνει τόση διαφήμιση, και οι συνάδελφοι αυτοί είναι απαραίτητοι, είναι αναγκαίοι, προσφέρουν τα μέγιστα και όχι μόνο, αλλά δουλεύουν και αυτοί με περίσσο ζήλο και υπερεργασία ατελείωτη. Αυτοί οι συνάδελφοι, οι οργανικές θέσεις και οι μονάδες αυτές, πριν από 3 χρόνια που έγινε αυτή η μελέτη για τα οργανικά κενά, δεν υπήρχαν. Ιδρυθήκανε, είναι καινούργιες υπηρεσίες. Τώρα λοιπόν θα ξαναγίνει και μία πρόσληψη για το 2025, ανακοίνωσε πρόσφατα ο κύριος Υπουργός, ο οποίος όμως θα είναι πάλι για ΕΜΟΔΕ και θα ανοίξουμε και νέες, όπως ανακοίνωσε σε διάφορα μέρη της Ελλάδος, μεταξύ αυτών και των Χανίων. Είναι καλοδεχούμενοι, είμαστε στο σωστό δρόμο, δεν αφισβητούμε αυτό, όμως θα πρέπει να προσληφθεί μόνιμο προσωπικό και ενήν οδηγοί, προκειμένου να στελεχώσουν τις μονάδες τις υπάρχουσες, τα κλιμάκια που εδρεύουν όλο αυτό τα προηγούμενα χρόνια και τις υπηρεσίες όλα αυτά τα προηγούμενα χρόνια σε όλη την επικράτεια και σε όλη την Ελλάδα. Διότι σε μια πυρκαγιά δίνουν τα μέγιστα τα δασοκομάντος, θα πάνε, όμως χρειάζονται νερό. Να το πω απλά για να το καταλάβει ο κόσμος. Χρειάζονται οχήματα που θα μεταβούν στο σημείο για να συνδράμουν. Αυτά τα οχήματα πρέπει κάποιος να τα στελεχώσει. Δεν γίνεται άλλο αυτό να
να μην προσλαμβάνουμε κόσμο για τις υπηρεσίες και τα κλιμάκια. Γι' αυτό, αναφέρατε στην αρχή το παράδειγμα, ας πούμε, με την ενδοχώρα του νομού Ηρακλείου. Ως παράδειγμα, για να μην θορυβηθεί κάποιος λέγοντας ότι δεν μπορεί να μπει μία φωτιά στο Αρκαλοχώρι και να πάει μόνο ένα αυτοκίνητο με δύο άτομα. Δεν μπορεί να μπει μία φωτιά, να εκδηλωθεί μάλλον μία φωτιά στη Βιάνο και να έχεις μόνο ένα αυτοκίνητο. Με δύο άτομα. Όχι, χρειάζεται παραπάνω προσωπικό. Ακριβώς, να ξεκαθαρίσω. Ο σχεδιασμός στηρείται στο έπακρον αυτός που έχει εκπονηθεί. Δυστυχώς όμως, για να τηρηθεί αυτό, η ατελείωτη υπερεργασία και το φιλότιμο πάνω απ' όλα, αλλά και η ατελείωτη γενική επιφυλακή, είναι αυτό που το λειτουργούν αυτά τα πράγματα μέχρι σήμερα. Θα σας δώσω ένα απλό παράδειγμα για να καταλάβετε, κυρία Τουλτζεράκη. Το προηγούμενο διάστημα πήρα μια απόφαση σαν ομοσπονδία και προσφύγαμε δικαστικά για να διεκδικήσουμε κάπου να πούμε ότι δεν γίνεται να συνεχιστεί αυτό, αλλά αφού δεν ακούει η ηγεσία μας στο Υπουργείο αυτό το πρόβλημα το τεράστιο που υπάρχει και όσο περνούν τα χρόνια, επαναλαμβάνω, διωγγώνεται. 30.808 ώρα είναι, διεκδικούν για το 2022 και 2023, δηλαδή για από υπερεργασία το 2000 και το 2022 και 2023, 136 συνάδελφοι από όλη την Κρήτη. Διότι σε μια διαδικασία δικαστική συμμετέχει όποιος επιθυμεί. Οπότε 136 συνάδελφοι. Απλήρωτα. Είναι ατελείωτη υπερεργασία, η οποία με το 46-62 ήταν αυτή η πρόβλεψη ότι θα δουλεύετε και όποτε δίνεται η υπηρεσία θα σας δίνει τα ρεπό. Δυστυχώς όμως, κύριε Δουλγεράκη, δεν δίνεται η υπηρεσία ποτέ, ούτε χειμώνα ούτε καλοκαίρι. Καλοκαίρι ένα παραπάνω και χειμώνα θα το δείτε το επόμενο, και μακάρι να βγω ψεύτης, το επόμενο διάστημα, ότι δεν θα μπορέσει να δώσει αυτά τα ρεπό. Είναι απλά τα πράγματα. Διότι οι εποχές πλέον έχουν γίνει δύο. Ο κόσμος το βλέπει αυτό. Από τον καλοκαίρι πάμε στο χειμώνα. Συγνώμη, οι τέσσερις εποχές δεν υπάρχουν. Άρα είναι, είναι διπλό το αίτημα. 30.808 ώρα. Ή δώστε τα σε ρεπό ή πληρώστε τα. Ή πληρώστε τα. Και δεν είναι μόνο αυτό, σας λέω ενδεικτικά, για 136 συναδέλφους, φανταστείτε, στους 1.000 συναδέλφους ανά την Κρήτη ή στους 12.500 μόνιμους συναδέλφους που υπάρχουν σε όλη την Ελλάδα. Ακριβώς. Για πόσους μήνες θα πρέπει να πάρετε ρεπό? Ακριβώς. Αυτό όμως θα το αντιλαμβάνεστε ότι είναι αδιανόητο. Και επίσης, να ξέρετε, την αντιπυρική περίοδο δίνουμε μεγάλο. Έχουν προσφύγει 136 στη δικαιοσύνη. Από την περιφέρεια Κρήτης. Από την περιφέρεια Κρήτης. Αλλά σε περίπτωση που δικαιωθείτε εσείς από τη δική σας την πλευρά ή έχετε ήδη δικαιωθεί, αυτό σημαίνει πρακτικά ότι αφορά και τους 1.000. Οφείλω να αναφέρω, όχι. Δεν αναφέρω. Όποιος προσφύγει, δυστυχώς αυτή η φρόνηση. Αυτό τα βλέπετε και με τους συνταξιούχους και με τις περικοπές που γίνεται. Εγώ το ρωτάω ακριβώς για να το ίδιο πράγμα γίνεται. Ναι. Και βέβαια πρέπει να αναφέρω ότι η προσπάθεια αυτή της Ομοσπονδίας και η καθοδήγηση στην κατεύθυνση. Σε όλη αυτή, την Ελλάδα, πόσες είναι οι προσφυγές? Είναι χιλιάδες. Χιλιάδες. Στην προσπάθεια αυτή, βέβαια, έχουμε ξεκινήσει και κατευθύναμε τους συναδέλφους η Ομοσπονδία μας από τα προηγούμενα χρόνια με μελέτη, με συγκεκριμένες ενέργειες, και έχουμε δείγματα γραφής, γιατί έχουμε προσφύγει το 2021 για το 19 και το 20. Το 99% των αποφάσεων που βγαίνουν ανά την Ελλάδα είναι θετικές. Αναμένουμε λοιπόν να δούμε την αντίδραση το επόμενο χρονικό διάστημα του Υπουργείου και του αρχηγείου μας, το τι θα γίνει σε αυτή την περίπτωση. Λοιπόν, ο Πρωθυπουργός από τη δική του την πλευρά είπε ότι θα ενισχυθεί περαιτέρω το σώμα, είτε σε προσωπικό είτε σε μηχανήματα, ή θα πάμε σε μια νέα αντιπυρική περίοδο η οποία θα είναι ενισχυμένη. Εσείς από τη δική σας την πλευρά λέτε, εμείς μόνο σε επίπεδο Κρήτης είμαστε οι 136 οι οποίοι έχουμε προσφύγει στη δικαιοσύνη, διεκδικώντας 30.808 ώρα του 22 και του 23, που είτε θα μας τα δώσουν ως ρεπό, είτε θα πρέπει να μας τα πληρώσουν. Ακριβώς. Και αυτό σας είπα για τους 136 και όσοι για τους 1.000 συναδέλφους που υπηρετούν στο νησί. Η κατάσταση έχει φτάσει στο απροχώρητο σε αυτή την περίπτωση για αυτό το θέμα. Δυστυχώς δεν εισακουγόμαστε. Μέχρι σήμερα ειδικά. Και βλέπουμε ότι και πάλι η κατεύθυνση είναι το να κάνουμε πρόσληψη, αλλά να κάνουμε πρόληψη για να ιδρύσουμε νέες ΕΜΟΔΕ. Ξεχνώντας πίσω ότι υπάρχουν σταθμοί, υπηρεσίες, αεροδρόμια, λιμάνια, ανακριτικά γραφεία και γενικότερα η δομή όλης της υπηρεσίας,
όλα τα γραφεία που πρέπει να στελεχωθούν. Και όλοι αυτοί οι συνάδελφοι σε όλα αυτά τα πόστα δίνουν υπερβάλλοντα ζήλο προκειμένου να διεκπεραιώσουν τη δουλειά του ο καθένα. Ενδεικτικά πρέπει βέβαια να αναφέρω το κομμάτι του αεροδρομίου Ηρακλείου, για να καταλάβετε. Επειδή στο αεροδρόμιο Ηρακλείου ακόμα παραμένει υποκρατικό έλεγχο, θα τολμήσω να πω το νούμερο το οποίο υπηρετεί αυτή την ώρα. Είναι 30 ανθρώποι δύναμη για τον σταθμό του αεροδρομίου Ηρακλείου. Την ίδια χρονική στιγμή που όλα τα αεροδρόμια ανά την Ελλάδα που έχει πάρει η Φάρπορτ, πάλι ενδεικτικά τη Σαντορίνη, που δέστε μέγεθος αεροδρόμιο Ηρακλείου, αεροδρόμιο Σαντορίνης, για να λειτουργήσει η Φάρμπορτ, την σύμβαση που έχει υπογράψει με το σώμα, απαιτεί και έχει από το πυροσβεστικό σώμα 40 υπαλλήλους. Αντιλαμβάνεστε τα μεγέθη, ότι εδώ θα έπρεπε να έχει στο Ηράκλειο, με βάση την κατηγορία και την κίνηση, τουλάχιστον σε την καλοκαιρινή περίοδο, περίπου στους 50-60 συναδέλφους για να λειτουργεί. Αυτό είναι ανέφικτο. Μισό λεπτό. Πριν δώσετε το μέγεθος και για το λιμάνι του Ηρακλείου, θέλετε να πείτε ότι από αυτούς τους 30 οι οποίοι υπηρετούν στο αεροδρόμιο Ηρακλείου εν μέσω της αντιπυρικής περίοδου ή όλο το διάστημα της αντιπυρικής περίοδου από τις 15 του Απρίλη μέχρι τις 15 του Νοέμβρη, εάν θα υπάρξει περιστατικό το οποίο είναι πάρα πολύ δύσκολο, ότι αριθμός από αυτούς τους πυροσβέστες θα φύγει για ενισχύσει την δύναμη για τις πυρκαγιές που είναι απ' έξω? Σε περίπτωση που υπάρχει ένα μεγάλο συμβάν, σε πρώτη φάση πηγαίνουν στον πρώτο πυροσβεστικό σταθμό Ηρακλείου να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους για αστικά περιστατικά, και σε δεύτερη φάση, αν δεν έχουμε αλλιώς να καλυφθούμε, βεβαίως έχει γίνει και στο παρελθόν. Δεν είναι η πρώτη φορά. Μάλιστα. Αλληλοκαλύπτονται δηλαδή οι υπηρεσίες, μετακινείται το προσωπικό. Ακριβώς. Ακριβώς. Αυτό είναι πάγιο. Αλλά ο κόσμος, λέω ότι είναι ελλιπής κατά όλη τη διάρκεια του έτους στο αεροδρόμιο Ηρακλείου, είναι ξεκάθαρο ότι είναι ελλιπής λόγω της ελλιπής δύναμης της οποίας έχει ο νομός Ηρακλείου. Στο λιμάνι. Στο λιμάνι επίσης, αυτή την ώρα, εάν πούμε να βγει το πλοίο για έρευνα διάσωση, που τόσα μεγάλο σχήμα ακούμε ότι πρέπει να έχουμε, και στο κομβικό σημείο που είναι η Κρήτη με την Τουρκία και τα λοιπά, θα πρέπει να έχουμε ένα χρόνο ανταπόκρισης περίπου της μίας ώρας για να ξεκινήσει το πλοίο, προκειμένου να μπορέσει να φέρουμε από άλλες υπηρεσίες, να το πω απλά, ναύτες, αρμενιστές, για να μπουν στο πλοίο, να μπορεί το πλοίο να είναι πλήρης σύμφωνα με τα ισχύοντα και τα πρωτόκολλα του, πλοίο. Το πυροσβεστικό πλοίο αναφέρω, για να μπορέσει να φύγει. Αυτό, μάλιστα, χαρακτηριστικό παράδειγμα προχθές στην φωτιά που είχαμε στην παραλία κάτω από το Θησαία, προχθές, που ήταν δυσπρόσιτος αυτές τα παραπήγματα, κάναμε κίνηση του πλοίου, πάλι συνάδελφοι με υπερβάλλοντα ζήλο και λοιπά έφυγαν χωρίς ναύτες, και θα βλέπαμε στην πορεία πώς και τι θα κάναμε την ώρα που θα έφτανε εκεί. Ευτυχώς δεν χρειάστηκε να φτάσει. Τι προσωπικό δηλαδή έχει, πώς καλύπτεται αυτό το πλοίο? Το πλοίο θα πρέπει να έχει περίπου 12 άτομα πλήρωμα για να μπορέσει να φύγει, και από αυτό θα πρέπει να είναι τουλάχιστον τα 5 μη εξειδικευμένο, δηλαδή δεν θα είναι καπετάνιος ή μηχανικός. Θα πρέπει να, το σύνολο λέω για 12 άτομα, καπετανέοι, μηχανικοί και ναύτες. Δυστυχώς, με έλλειψη που υπάρχει στο νομό Ηρακλείου, δώσαμε το βάρος το προηγούμενο διάστημα και φύγαν όλοι οι συνάδελφοι από το λιμάνι, προκειμένου να στελεχώσουν τις υπηρεσίες, τις υπόλοιπες του νόμου, για να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε καλύτερα στην αντιπυρική περίοδο. Και εδώ έρχομαι λοιπόν να δείτε το οξύμερο του σχήματος. Από την άλλη πλευρά, κάνοντας αυτά, αναφέρω αυτά που και έγιναν αυτά τα γεγονότα, προκειμένου να ενισχυθεί η υπηρεσία του νομού Ηρακλείου, στην κατανομή της δύναμης που έγινε τον Ιανουάριο του 2024, εμφανιζόμαστε με λογιστικό τρίκ, διότι δεν μπορώ να δώσω άλλη εξήγηση, ο νομός Ηρακλείου υπεράριθμος κατά 9 άτομα, και κληθήκανε συνάδελφοι και φύγαν με μετάθεση σε άλλες περιοχές εκτός νομού Ηρακλείου, διότι είμαστε υπεράριθμοι, με ένα απλό λογιστικό τρίκ, διότι στο νομό Ηρακλείου προσυπολογίζουν τη δύναμη την οποία προσλαμβάνουν ως ΕΜΟΔΕ, και επειδή το ΕΜΟΔΕ εδρεύει στην πόλη του Ηρακλείου, προσυπολογίζουν αυτούς τους συναδέλφους που
θα έπρεπε να τους προσυπολογίζουν αναπεριφέρεια ή ανά την περιφέρεια ευθύνης του συντονιστή και όχι στο νομό Ηρακλείου. Δηλαδή εγώ διαρωτούμε ένα απλό παράδειγμα. Πέρυσι το ΕΜΟΔΕ είχε 50 ανθρώπους στο Ηράκλειο, 48 ανθρώπους και βγάλαμε υπεράριθμους 9. Φέτο που ενισχυθήκαμε και κάναμε χαρά ιδιαίτερη που δεχτήκαμε καινούς συναδέλφους και μας βοηθούν και ήρθαν στο Ηράκλειο και έχουν γίνει 100. Πώς θα βγάλουμε φέτο αλήθεια? Αναρωτιέμαι και δεν θέλω να γίνουν μάντες κακό το επόμενο διάστημα το τι θα γίνει. Δηλαδή στην κατανομή της δύναμης του Ιανουαρίου θα έχουμε 50 ανθρώπους υπεράριθμους στο Ηράκλειο ενώ έχουμε αυτή την κατάσταση και δεν μπορούμε να λειτουργήσουμε ήδη τώρα. Ομοίως ισχύει στο πόλη του Ρεθύμνου που τόσο έχουν κοπτεί οι πάντες όλο το προηγούμενο διάστημα ότι πρέπει να προστατευτεί, πρέπει. Οι προτάσεις του συνδικαλιστικού κινήματος και γενικότερα της Ένωσης που την χάνει, να είμαι και αντιπρόεδρος της Ένωσης Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος της Περιφέρειας Κρήτης, για το Ρέθυμνο έχουμε κάνει κατ' επανάληψη συναντήσεις με τους βουλευτές του νομού Ρεθύμνου. Το έχουμε θέσει ότι ο νομός Ρεθύμνου θα πρέπει να ενισχυθεί. Έτσι, διότι υπάρχει τεράστια. Δηλαδή, θα σου δώσω ένα απλό νούμερο. Πριν από 6 χρόνια υπήρχαν 150 ανθρώποι, 160 ανθρώποι συνάδελφοι στο νομό Ρεθύμνης. Αυτή την ώρα οι μόνιμοι συνάδελφοι δεν υπερβαίνουν τους 100. Δεν τους υπερβαίνουν, και αν τους πιάνετε. Γιατί τελευταία φεύγουν κάποιες συνδέξεις και δεν μπορώ να πω ακριβές νούμερο. Δεν τις πιάνουν. Και έχουμε κάνει συγκεκριμένες προτάσεις αναβαθμίσεις του πυροσβεστικού κλιμακίου σπηλίου σε υπηρεσία, προκειμένου να αναβαθμιστεί και να πάει περισσότερος κόσμος. Δυστυχώς, το ίδιο λέμε για τη Σιτία, άλλο ένα μεγάλο ζήτημα. Η Σιτία καλύπτει μια ευρύτερη περιοχή δύσκολη, ένα θερινόλακο, ένα αεροδρόμιο Σιτίας, το οποίο πολλά λέγαμε τελευταία για την ανάπτυξη του αεροδρομίου. Και όλο αυτό το καλύβει ένα πυροσβεστικό κλιμάκιο Σιτίας, αυτή την ώρα, με 18-20 ανθρώπους. Ζητάμε λοιπόν τόσο καιρό την αναβάθμιση των κλιμακίων, αλλά ξέρετε γιατί δεν γίνεται. Αυτή είναι η πραγματικότητα, κύριε Τουγεράκη. Δεν γίνεται αναβάθμιση, διότι πρέπει να προσλάβουν και προσωπικό. Η αναβάθμιση χωρίς προσωπικό είναι μια τρύπα στο νερό, να το πω έτσι. Το Ρέθυμνο λοιπόν έχει μια τεράστιο πρόβλημα, τεράστια ανάγκη και τι κάνουμε? Όλα λοιπόν είναι κόστος. Ακριβώς. Καλύβουμε το Ρέθυμνο με το να μεταφέρουμε κόσμο από το Ηράκλειο, έτσι. Να βγάλουμε ομάδες εμοδέα να τις καλύβουμε στο Ρέθυμνο. Προσέξτε. Και επίσης, κοστίζει λιγότερο όλη αυτή η ταλαιπωρία, το καύσιμο δηλαδή το οποίο χρειάζεται για να μετακινηθείτε? Το καύσιμο είναι μηδαμινό. Κοστίζει όμως λιγότερο, διότι όταν έχει τον άλλο να δουλεύει με υπερεργασία απλήρωτη, προκειμένου να προσλάβει ένα μόνιμο προσωπικό, να έχει επιπλέον εκεί άλλους 10 συναδέλφους, λέω ένα τυπικό νούμερο, οι 10 συνάδελφοι θα στοιχίζουν πολύ περισσότερο από τον συνάδελφο που θα πάει εκεί και θα δουλεύει καθημερινά με υπερεργασία και απλήρωτη. Είναι απλά τα πράγματα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Δηλαδή, θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Το Νότιο Ρέθυμνο βγαίνει ο δείκτης επικινδυνότητας. Ένα παράδειγμα πρόσφατο. Ο δείκτης επικινδυνότητας λοιπόν βγαίνει καθημερινά. Τώρα υποτίθεται έχουμε διάρρη. Προχθές είχαμε διάρρη. Δείχτη από την πολιτική προστασία, από το δείκτη επικινδυνότητας. Ο νομός Ρεθύμνης λοιπόν είχε καλυφθεί και με δυνάμεις από το Ηράκλειο. Διότι δίνουμε ιδιαίτερο βάρος. Έχουμε μεγάλη αγωνία για το Ρέθυμνο και για το Νότιο Ρέθυμνο. Όμως χρειάστηκε αυτές οι δυνάμεις να μεταφερθούν, διότι ήταν δυσπρόσιτο το σημείο η φωτιά που υπήρχε στο νότιο μέρος του νομού Χανίων πάνω από το Φραγκοκάστρο. Για να καλύψουμε, προσέξτε, με διάρρη, όχι 3 ή 4 ή 5 που και αυτό τα προηγούμενα χρόνια για μας ήταν κάτι που εξωπραγματικό, το βλέπουμε και γίνεται και εκδίδεται. Γιατί φέτος το ίδιο δεν ήταν. Έτσι, και εκδίδεται δείχτης επικοινωνίας 5 που αυτό τα προηγούμενα χρόνια δεν γινόταν. Έτσι. Λοιπόν, αναγκαστήκαμε για να καλυφθεί το Νότιο Ρέθυμνο τη χρονική στιγμή που αποχωρήσαν οι δυνάμεις, οι ειδικές μονάδες δασοπυρόσβεσης, οι ΕΜΟΔΕ, να πάνε να βγουν στο κακοτράχαλο βουνό επάνω στο νότιο, στα νότια Χανιά πάνω από το Φραγκοκάστρο, να μπει σε επιφυλακή ο νομός Ρεθύμνου μήνα Οκτώβριο, προκειμένου να συνταχθεί ομάδα να πάει να φυλάει ομιγέννη του, για να μην γίνει κάτι και να, αυτό που σας είπα προηγουμένως, να μπορέσει να είναι σε πρώτη κρούση το συμβάν, στο σπήλι, στην Κρυαβρίζ, να υπάρχουν εκεί άτομα, συνάδελφοι, για να επέμβουν. Αυτό όμως αντιλαμβάνεστε ότι πρέπει ο κόσμος να το μάθει και να καταλάβει ότι δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτό το πράγμα. Ο ένας να δουλεύει για δύο. Διότι αυτό γίνεται.
Λέτε, ή τουλάχιστον εγώ αυτό το συμπέρασμα όσο πάει η κουβέντα βγάζω, ότι δεν αισιοδοξείται να αλλάξουν τα πράγματα ούτε το 2025 σε ό,τι έχει να κάνει την επόμενη χρονιά, η οποία λίγο πιο δύσκολη θα είναι από το 2024. Αυτό αντιλαμβάνομαι, κύριε Φραγκεδάκη. Ακριβώς, κυρία Δουλειράκη. Και εμείς αυτό ακριβώς φοβόμαστε και γι' αυτό φωνάζουμε, γι' αυτό κάναμε και την σύσκεψη προχθές στις 26 του μηνός και καλέσαμε όλους τους βουλευτές προκειμένου να τους ενημερώσουμε και να γίνει επιτέλους μια από κοινού προσπάθεια όλων των βουλευτών επερώτηση στη Βουλή, να δουν τι θα μας απαντήσουν και τι θα γίνει και τι μέλη γενέστε για την επόμενη αντιπυρική περίοδο. Διότι έχουμε μπει σε ένα καλό δρόμο, δεν αντιλέγω, σε ό,τι αφορά την υλικοτεχνική υποδομή. Τα προηγούμενα χρόνια για να βάλουμε ελαστικά στα οχήματα πηγαίναμε σε δωρεές ιδιωτών και πρωτοστατούσαμε σαν ένωση και εγώ προσωπικά. Η πρώτη φορά δεν θα ήταν. Έτσι. Όμως τα τελευταία χρόνια αυτά έχουν εξαλειφθεί και οφείλουμε να τα λέμε τα πράγματα που γίνονται. Όμως και επίσης βέβαια αυτό που γίνεται με το πρόγραμμα υγιής είναι ένα τεράστιο πρόγραμμα, ένα μεγάλο εξοπλιστικό πρόγραμμα για το πυροσβεστικό σώμα. Αλλά μέσω του προγράμματος, κόσμο. Μισό λεπτό, ακριβώς. Μέσω του προγράμματος υγιής που έχει γίνει τόση διαφήμιση, που έχουν υποθεί τόσα πράγματα, που έχουν υποθεί τόσες υποσχέσεις, που σε κάνει να νιώθεις εσένα που είσαι απ' έξω, εμένα τον πολίτη εννοώ, να νιώθω μεγαλύτερη ασφάλεια. Εγώ θα φανταζόμουν, αν μη τι άλλο, ότι μέσω του προγράμματος αυτά θα είχαν τακτοποιηθεί, θα είχαν μπει σε μία σειρά όπως τα αναφέρατε και θα είχαν λυθεί θέματα βασικά. Δυστυχώς όχι, δεν έχει γίνει αυτό. Δεν έχει γίνει αυτό και γι' αυτό ζητάμε καθημερινά την ενίσχυση με προσωπικό. Λύσεις υπάρχουν. Δεν είμαστε εμείς αυτοί που θα βρουν. Προτείνομαι όμως λύσεις. Δηλαδή, θα σας πω ένα απλό παράδειγμα. Το επόμενο χρονικό διάστημα, αύριο και μεθαύριο, υπάρχει μια κινητοποίηση μεγάλη των εποχιακών συναδέλφων στην Αθήνα, διότι ουσιαστικά σήμερα απολύονται και δεν τους ξαναπαίρνει το πυροσβεστικό σώμα. Χάνουμε 2.500 συναδέλφους, οι οποίοι έχουν μια τεράστια εμπειρία, εκπαίδευση, γνώση, την οποία μπορούν να την προσφέρουν στο πυροσβεστικό σώμα. Πανελλαδικά είναι αυτό, έτσι. Πανελλαδικά. Το νούμερο πανελλαδικό. Λοιπόν, θα πρέπει λοιπόν να βρεθεί ο τρόπος, η φόρμουλα, αυτό το προσωπικό άμεσα να καλύψει αυτές τις θέσεις, τις κενές τις οποίες έχουμε, να αξιοποιηθεί το επόμενο χρονικό διάστημα και να είμαστε έτοιμοι την 1η Μαΐου, αν όχι, κυρία Δουλγεράκη, την 1η Απριλίου του 2025. Διότι δυστυχώς όλοι έχουμε γίνει μάρτυρες, να τρέχουμε, να προλάβουμε τις εξελίξεις. Αυτό το είδαμε και πέρυσι. Ενώ η αντιπυρική περίοδο με βάση τα ισχύοντα και τα πρωτόκολλα και τους κανονισμούς ξεκινάει 1η Μαΐου, στην Κρήτη ξεκίνησε από τον Απρίλιο. Και καλούμασταν να βγουν συνάδελφοι σε περιπολία τον μήνα Απρίλιο, απλήρωτη παρακαλώ, απλήρωτη το επαναλαμβάνω, και να θέλουμε να καλύψουμε, το κάναμε, δεν αρνηθήκαμε. Το ίδιο φοβάμαι ότι θα συμβεί και τώρα, διότι τώρα ξέρετε ότι τα ελικόπτερα, τα εναέρια από την Κρήτη έχουν φύγει. Πήρε μια παράταση αντιπυρική περίοδο 15 μέρες. Περιμένουμε να δούμε τι εντολές θα λάβουμε από αύριο το πρωί, το πώς θα δουλέψουμε. Δηλαδή αύριο το πρωί με βάση τα ισχύοντα τα περιπολικά δεν θα πρέπει να βγαίνουν πλέον έξω. Και δεν υπάρχουν και εκτός έδρας με βάση τον νόμο προκειμένου να πληρωθεί ο συνάδελφος, ο πυροσβέστης, ο διοικητής, ο εκάστοτε επικεφαλής αξιωματικός που θα βγει να πάει στην φωτιά, στην περιπολία ανά τον νομό για να είναι κοντά σε ένα ενδεχόμενο συμβάν, διότι μοιράζομαι τον νομό σε κομμάτια και περιπολούν και οι συνάδελφοι και οι αξιωματικοί συνάδελφοι για να μπορούν να είναι άμεσα σύντομα στο περιστατικό το οποίο θα μπορέσει να αντιμετωπίσει αν κληθεί. Επίσης βέβαια ένα άλλο που παρατηρήσαμε ήταν ότι αφόρητη πίεση και πολλές φορές χωρίς λόγο, πιστεύω από πανικό πίεση, όλοι έξω, δεν αρνήθηκε κανένας. Όμως φτάσαμε το μήνα Οκτώβριο, οι συνάδελφοι και αξιωματικοί και πυροσβέστες ένα μεγάλο ποσοστό να έχουν καλύψει το όριο των εκτός έδρας. Και να καταλάβετε, μην φανταστείτε για κανένα τεράστιο ποσό, συζητάμε για 9 ευρώ. Δηλαδή ένας συνάδελφος ο οποίος περιπολεί από το πρωί μέχρι το βράδυ έξω θα πάρει 9 ευρώ. Γι' αυτό το ποσό συζητάμε. Καλύψανε αυτό το ποσό, που τι είναι, ένα σάντουιτς αν πάρει και ένα καφέ.
Αυτό καλύφθηκε, δεν μπορούσε, γιατί υπάρχει ένα όριο. Αυτό καλύφθηκε. Τώρα λοιπόν, το μήνα Οκτώβριο, Νοέμβριο, το Νοέμβριο που θα μπούμε αύριο, θα δούμε τι θα γίνει. Ναι, δώσαμε παράταση αντιπυρικής. Αυτό έπρεπε να γίνει και είμαστε οι πρώτοι που το φωνάζαμε, διότι η κατάσταση είναι πάρα πολύ δύσκολη. Όμως θα πρέπει να υπάρξει και η μέρημνα, να βρεθούν τα κονδύλια, όχι μόνο για τα εναέρια, το να σηκώνουμε πάρα πολύ εύκολα ένα εναέριο να πάει σε μια φωτιά προκειμένου να τη σβήσει. Να έχουμε τη μέρημνα, να έχουμε και χρήματα για αυτόν που περπατάει, αυτός που αγωνιά, αυτός που δίνει τη ζωή του, και το έχουμε δει και το επόμενο, το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Δεν έχω τι να πω. Ας απαντήσουν οι κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι, ας απαντήσει η ίδια η πολιτική προστασία, ας απαντήσει ο ίδιος ο υπουργός κλιματικής κρίσης, πολιτικής προστασίας και όπως αλλιώς τέλος πάντων είναι ο τίτλος του, σε όλα αυτά τα οποία θέτεται ως αδυναμίες μιας αντιπυρικής περίοδου για τους ανθρώπους αυτούς, για εσάς, για τους συναδέλφους σας, ενώ για εσάς προσωπικά και για τους συναδέλφους σας που βγαίνετε εκεί απ' έξω και είσαστε οι πρώτοι που έρχεστε αντιμέτωποι με την πύρινη λέλαπα. Δεν έχω τίποτα άλλο να πω. Σας ευχαριστώ που ήσασταν εδώ. Σας ευχαριστώ, κυρία Ντουλιαράκη, και εγώ για την ευκαιρία που μας δίνετε να τα πούμε, να τα ακούσει ο κόσμος, να γνωρίζει και να τα ακούσουν και οι αρμόδιοι, προκειμένου για μία ακόμη φορά, όχι γιατί δεν τα γνωρίζουν, για μία ακόμη φορά, μήπως και καταφέρουμε και ευελπιστούμε και με την τελευταία κινητοποίηση την οποία κάναμε σύσκεψη, και αναμένουμε το επόμενο χρονικό διάστημα τα αποτελέσματα από αυτή την κίνηση, και από εκεί και μετά θα καθορίσουμε και εμείς τη στάση μας, διότι ένα άλλο μεγάλο ζήτημα είναι το επικίνδυνο και ανθυγινό που τόσους νεκρούς θρηνεί το σώμα μας, και είδατε δυστυχώς γι' αυτό και τους δύο τελευταίους που είχαμε, την τελευταία αντιπυρική περίοδο που κατά τα άλλα όλα πήγαν καλά, ναι, μένα, αλλά και η ανθρώπινη ζωή για μένα είναι το πάνω απ' όλα. Δύο συναδέλφους χάσαμε. Και πολύ φοβάμαι ότι από την πίεση η οποία ασκείται δεν θα είναι μακριά το ατύχημα. Πολύ το φοβάμαι αυτό και για το επόμενο διάστημα. Διότι, ναι, μεν η αντιπυρική τελειώνει, εμείς οι πυροσβέστες δεν πανηγυρίζουμε. Διότι ξέρουμε τι θα αντιμετωπίσουμε το επόμενο χρονικό διάστημα. Δηλαδή, αν και αύριο είχε βρέξει, να το πω απλά, και Έλληνη αντιπυρική περίοδο, ο κόσμος νομίζει, α, ωραία, τώρα χαλαρώστε. Δυστυχώς δεν είναι αυτό. Αρχίζουμε ένα άλλο μεγάλο αγώνα των πλημμυρών, το οποίο επίσης σαν Κρήτη έχουμε πληρώσει βαρύ τίμημα και σε καταστροφές και σε ανθρώπινες ζωές. Και αυτό είμαστε, ήδη προετοιμαζόμαστε με αυτό το ελλειπή προσωπικό, με τον κόσμο τον ταλαιπωρημένο το προηγούμενο διάστημα από την αντιπυρική περίοδο, να αντιμετωπίσουμε αυτά τα ακραία καιρικά φαινόμενα που όλοι απευχόμαστε να μην έρθουν, έτσι. Αλλά δυστυχώς δεν μπορούμε να κάνουμε και κάτι άλλο, να προετοιμαζόμαστε με ό,τι καλύτερο μπορούμε για να τα αντιμετωπίσουμε όταν αυτό. Η μεγαλύτερη πληγή είναι όταν δεν σε τιμά η ίδια η πολιτεία για αυτό το οποίο προσφέρεις. Και ο μεγαλύτερος πόνος και η μεγαλύτερη στενοχώρια. Σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν εδώ, κύριε Φραγκεδάκη.